Κύριε Πρόεδρε, πριν συζητήσουμε όμως την ερώτησή μας για το Καφτατζόγλιο, θέλουμε και από εδώ να εκφράσουμε τα πιο θερμά συλληπιτήρια του ΚΚΕ στην οικογένεια του Γιάννη Ιωαννίδη, ενός μεγάλου του αθλητισμού που έφυγε χθες από κοντά μας. Τώρα, μπορεί το ΟΑΚΑ, κύριε Υπουργέ, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δικαίως με τα προβλήματα που έχει λόγω της υποσυντήρησης, της εγκατάληψης καλύτερα, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε, όμως και το Καφτατζόγλιο στάδιο, ένα εθνικό στάδιο στη Θεσσαλονίκη, είναι, ας το ακούσει αυτό ο κόσμος, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωρίς άδεια για την πραγματοποίηση αγώνων. Ο λόγος, η τραγική και απαράδεκτη φυσικά κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το στάδιο. Μια απλή επίσκεψη, κύριε Υπουργέ, αρκεί. Προχθές το απόγευμα ήμουνα εκεί. Και αμέσως γίνονται ορατές οι μεγάλες και εκτεταμένες καταστροφές στον τάπητα του Στίβου, στόχλο ο τάπητα και του κεντρικού αλλά και του βοηθητικού γηπέδου, όπου έχουν συμβεί πολύ επικίνδυνα διαστρέμματα σε αυτούς οι οποίοι γυμνάζονται εκεί. Είναι σαν ένα οργωμένο χωράφι, κυριολεκτικά. Είναι ορατές οι ρογμές στην κτηριακή υποδομή, δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Ίσως θα πρέπει να γίνει και μια στατική μελέτη. Είναι γνωστό το πρόβλημα της πυρασφάλειας και βέβαια εκείνο το μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της υγρασίας του σταδίου επειδή δεν έχουν στεγανοποιηθεί οι κερκίδες του. Και μιλάμε βέβαια για το εθνικό Καφτατζόγλιο στάδιο. Οι φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύονται και δημοσιεύτηκαν και πρόσφατα τα λένε όλα και είμαι σίγουρος ότι τις έχετε δει. Τι είναι όλα αυτά, μα τι άλλο από τα αποτελέσματα από τη χρόνια εγκατάλειψη και υποβάθμιση των αθλητικών κρατικών παρακαλώ υποδομών, όπως είναι το Καφτατζόγλιο, από το ίδιο το κράτος, με τη διαχρονική βεβαίως, πρέπει να το πούμε και αυτό, με τη διαχρονική συνενοχή και της περιφερειακής αλλά και της δημοτικής αρχής της πόλης της Θεσσαλονίκης, που δεν δείχνουν να νοιάζονται γι' αυτό. Αυτό, ξέρετε, δεν δημιουργεί όμως μονάχα μεγάλα προβλήματα στον κόσμο του Στίβου, που ταλαιπωρείται, που δεινοπαθεί καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Συμβαίνει και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Η μη αδειοδότηση του Καφτατζογλίου οδηγεί την ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή, ενός μεγάλου, ενός ιστορικότατου συλλόγου, αναγκαστικά να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να αγωνίζεται στο Κιλκής. Ενώ η Θεσσαλονίκη, όπως όλοι ξέρουμε, και το Καφτατζόγλιο, βέβαια, είναι η φυσική έδρα του Ηρακλή. Με βάση τα παραπάνω, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβείτε ως κυβέρνηση, βέβαια, ώστε να δοθούν άμεσα οι κρατικοί εκείνοι πόροι που απαιτούνται για να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις στο Καφτατζόγλιο, να στελεχωθεί με το αναγκαίο, βεβαίως, μόνιμο, λέμε εμείς, προσωπικό που θα καλύπτει όλες τις πάγιες και σημερινές ανάγκες του σταδίου. Σας ρωτάμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με λίγα λόγια, αν θα κάνετε ό,τι δεν κάνατε τόσα χρόνια κι εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτση, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω καταθέτοντας και εγώ προσωπικά, ως αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια του Γιάννη του Ιωαννίδη. Ενός ανθρώπου που επί 6 δεκαετίες προσέφερε τα μέγιστα ως αθλητής, ως προπονητής, αλλά και ως πολιτικός με την ιδιότητα του προϊσταμένου του αθλητισμού. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και αιωνία η μνήμη του. Κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και το εννοώ. Προσέρχομαι σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ιδιότητα για πρώτη φορά ως αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, καθώς η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αναβάθμισε το επίπεδο αθλητισμού της χώρας μας σε επίπεδο Υπουργείου από Υφυπουργείο. Και ταυτόχρονα το Υπουργείο Αθλητισμού μπαίνει στην οικογένεια της παιδείας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μια σημαντική αλλαγή και μετατόπιση που νομίζω πλέον ότι πάει στο σωστό χώρο, στην οικογένεια της παιδείας ο αθλητισμός. Κύριε Δελή, η ερώτηση που κάνετε, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι και ευστοχή, όχι όσο αφορά το περιεχόμενο, αλλά όσο αφορά τη χρονική στιγμή και την επικεφαλίδα του θέματος που θέτεται για το Καφτατζόγλιο. Πριν πω όμως στην ουσία της απάντησής σας, επιτρέψτε μου να δώσω 2-3 στοιχεία για το εμβληματικό στάδιο του Καφτατζόγλιου. Η ιστορία του ξεκινάει από παλιά.
Θεμελιώθηκε το 1960, για να γνωρίζουμε. Με 40.000 θεατές κατάμεστο τότε, εγκαινιάστηκε το Καταφτατζόγλιο. Ήδη διανύουμε 63 χρόνια. Τότε αποτελούσε το πιο σύγχρονο στάδιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών της Ελλάδας για αρκετό χρονικό διάστημα. Ήταν το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και σήμερα διατηρεί τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Το δεύτερο στην Ελλάδα. Στην περίοδο της ιστορίας του φιλοξένησε πάρα πολλούς αγώνες, διεθνείς, παγκόσμιους, τιμητικούς αγώνες, ενώ το 2004, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν πολύ σημαντικές ανακατασκευές και προσθήκες στο Καφτατζόγλιο και έτσι διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο στάδιο μεγάλων προδιαγραφών, πολλών φιλοδοξιών και προσδοκιών. Σήμερα πράγματι, στην περιγραφή που έκανε ο κύριος Δελής, θα επιβεβαιώσω και εγώ ότι αντιμετωπίζω ορισμένα ζητήματα, προβλήματα, προκλήσεις θα έλεγα, τα οποία απορρέουν κατεξοχήν από την υπουργική απόφαση που υπέγραψα στις 31 Αυγούστου αυτού του έτους, του 2023, ως νέος Υπουργός Αθλητισμού, καθότι με την υπουργική απόφαση που υπέγραψα, και αυτό δεν αφορά μόνο το Καφτατζόγλιο και την μετατόπιση της έδρας του Ηρακλή, το οποίο δεν είναι κάτι, είναι προσωρινό, αλλά και επειδή και σήμερα στο Καφτατζόγλιο γίνονται αγώνες χωρίς φιλάθλους, είναι ότι για πρώτη φορά η υπουργική απόφαση που υπέγραψα για την άδεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, είτε δημοτικά, είτε περιφερειακά, είτε εθνικά αθλητικά κέντρα, στάδια, υποχρεούται να υπάρχει στατική άδεια και άδεια πυρασφάλειας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Συνέβη ένα μήνα πριν το γεγονός με το ΟΑΚΑ. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε ότι από τις 31 Αυγούστου του 2023 και μετά πολλά αθλητικά κέντρα μπήκαν σε μια διαδικασία βελτιοποίησης και εξυγχρονισμού των αδειών τους, είτε επάρκειας, στατικής, είτε πυρασφάλειας. Δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας στην Ελλάδα, είτε φύλαθλος, είτε προπονητής, είτε που έχει σχέση με τον αθλητισμό, ο οποίος είτε αθλούμενος, να λέει ότι αυτό δεν ήταν σωστή κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος, κυρία Πρόεδρε, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως θα γίνει και με το Καφτατζόγλιο, όλη η αθλητική χώρα της χώρας θα φροντίσουν και μετά τις δημοτικές οι δήμαρχοι να πάρουν τις απαραίτητες άδειες για την επαναλειτουργία τους. Είμαι έτοιμος, κύριε Δελή, να σας απαντήσω με συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικά για το τι θα κάνουμε για το Καφτατζόγλιο στην δεύτερη τοποθέτησή μου. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, δίνει αφορμή για ορισμένα σχόλια. Καταρχάς, δεν αναβαθμίζεται ένας τομέας, επειδή αλλάζει ένα Υπουργείο και πηγαίνει από ένα τομέα σε έναν άλλο. Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Αναλωθήκατε σε ένα μεγάλο μέρος της πρώτης σας απάντησης, την ιστορία του σταδίου του Καφτατζόγλιου. Την ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καλά. Την έχουμε ζήσει. Είναι πράγματι ένα εμβληματικό στάδιο, αλλά αν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ, αυτό το στάδιο, όπως και άλλα, μέχρι τις 31 Οκτώβου λειτουργούσαν χωρίς πιστοποιητικά στατικά, στατικής επάρκειας και πυρασφάλειας. Είναι τρομακτικό αυτό που είπατε, ξέρετε. Τώρα δηλαδή θα αρχίσουμε να συζητάμε για τη στατική επάρκεια χώρων όπου βρίσκονται την ίδια στιγμή χιλιάδες άνθρωποι. Επανέρχομαι στην ερώτηση. Και θέλω να θυμίσω την απάντηση που είχε δώσει το 2020, πριν από 3,5 και περισσότερα χρόνια, ο προκάτοχός σας, ο κ. Αυγενάκης, για το Καφτατζόγλιο, ο οποίος τότε μας είχε πει σε μια συζήτηση πάλι επίκαιρης ερώτησης, πάλι για το Καφτατζόγλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ φέρνει το θέμα του Καφτατζόγλιου στη Βουλή. Μας είχε πει ότι έχουμε κάνει ως κυβέρνηση, έλεγε τότε, βήματα προόδου για τη βελτίωση και τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, προτεραιότητα η αναβάθμιση του Καφτατζόγλιου κτλ. Και βρισκόμαστε, λέει, αυτά έλεγε τότε ο Υπουργός, σε συνεργασία με την περιφέρεια για μια σειρά αναβαθμίσεων και συντηρήσεων για το Καφτατζόγλιο. 7 Ιανουαρίου 2020. Λόγια του αέρα, έπεα πτερόεντα, τίποτα δεν έγινε στην πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2004, όπου ανακαινίστηκε το Καφτατζόγλιο, από τότε μέχρι σήμερα γίνονται υποτυπώδεις κυριολεκτικά συντηρήσεις, αν μπορεί κανείς να τις ονομάσει έτσι, για εξαιρετικά επίγοντα προβλήματα που προκύπτουν. Αν μπείτε στον εσωτερικό διάδρομο, η υγρασία που υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχουν στάσιμα νερά, λιμνάζοντα.
μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χώρο του γηπέδου. Η κρατική χρηματοδότηση, μάλλον υποχρηματοδότηση, βρίσκεται στο 1/3 από αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Το προσωπικό έχει ελαχιστοποιηθεί, ενώ το 2000 δούλευαν εκεί πέρα, εργάζονταν 35 άνθρωποι, σήμερα μόλις και τους μετράς στους 17. Δεν έχει τεχνικό προσωπικό για το Καφτατζόγλιο, είναι τεράστιο γήπεδο, ένας τεράστιος χώρος, δεν είναι μόνο το στάδιο, και οι όποιες συντηρήσεις γίνονται από εξωτερικά συνεργεία. Προχθές βλέπαμε τον φωτεινό πίνακα του σταδίου, είναι πραγματικά μια σουρεαλιστική κυριολεκτικά εικόνα, ο φωτεινός πίνακας του σταδίου να είναι γυρισμένος προς τα έξω, για να βλέπουν οι άνθρωποι που είναι έξω, εκεί στις 40 εκκλησιές, το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Είναι απίθανα, απίστευτα πράγματα αυτά, γιατί αυτός ο φωτεινός πίνακας, ξέρετε, γυρίζει με τον αέρα. Χιλιάδες αθλητές βρίσκονται εκεί όλο αυτό το διάστημα, κάθε μέρα, και βεβαίως δεν υπάρχει και φύλαξη τις βραδινές ώρες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία ενός τέτοιου εμβληματικού, όπως και εσείς είπατε και εμείς συμφωνούμε βεβαίως, σταδίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ίδιου του σταδίου, απαιτείται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο για τη στεγάνωση, ας γίνει η στεγάνωση του γηπέδου. Γιατί μέσα, ξέρετε, στάζουν νερά μέσα στους εσωτερικούς χώρους, κάτω από τις κερκίδες. Και μέσα σε όλα αυτά, να έχεις και το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης να λέει ότι η Θεσσαλονίκη καθίσταται ευρωπαϊκή, λέει, πρωτεύουσα του αθλητισμού. Τι ωραία. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αθλητισμού με κλειστό Καφτατζόγλιο. Με Καφτατζόγλιο που γίνεται κολυμβητήριο μέσα στους εσωτερικούς χώρους. Τι θέλουμε να σας πούμε εμείς για να μην μακρηγορούμε? Για το Καφτατζόγλιο πρέπει να υποθεί αυτό το «κάντο όπως ο Πελετίδης» στην Πάτρα, με το Παμπελοποννησιακό στάδιο, όπου με τα ισχνά μέσα που διαθέτει και χωρίς τη βοήθεια ουσιαστικά της πολιτείας έχει καταφέρει αυτό το στολίδι της Πελοποννήσου, το Παμπελοποννησιακό στάδιο, να λειτουργεί, να φιλοξενεί χιλιάδες αθλούμενους, αθλητές, αλλά και κόσμο που θέλει να αθληθεί, και βεβαίως εκεί να γίνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί μόνο εκεί μπορούν να γίνουν οι πανελλήνιοι αγώνες στίβου. Όλα αυτά γίνονται βεβαίως γιατί, κύριε Υπουργέ, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, και το λέω αυτό με αφορμή και τις εκλογές που έχουμε τώρα, σε λίγες μέρες είναι, έχουν μια επικαιρότητα αυτές οι εκλογές, προτεραιότητες είναι, οφείλουν να είναι οι κοινωνικές ανάγκες, όλες οι κοινωνικές ανάγκες, και στον αθλητισμό και στην παιδεία και στον πολιτισμό. Και αυτό που λέμε και αυτό που διεκδικούμε και από εσάς, αλλά πρέπει να το διεκδικήσουν και οι ίδιοι αθλητές και ο ίδιος ο λαός της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού υπάρχουν τέτοια προβλήματα, είναι η αγωνιστική διεκδίκηση πια από την πολιτεία αυτών που οφείλει να κάνει απέναντι στο δικαίωμα και την ανάγκη του λαού για τον αθλητισμό, εν προκειμένου να βελτιωθεί και να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο στάδιο το Καφτατζόγλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Βρούτση, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξεκινάω με την παρατήρηση του κυρίου Δελή περί αναβάθμισης. Κύριε Δελή, είναι αναβάθμιση όταν ένα υφυπουργείο γίνεται πλέον υπουργείο, δείχνοντας την πρόθεση και την πολιτική θέση μιας κυβέρνησης για τον αθλητισμό και τη στήριξη στον αθλητισμό και στους αθλητές γενικότερα. Πάω τώρα στην ουσία του ερωτήματος που μου θέσατε για το Καφτατζόγλιο συγκεκριμένα, με ποσά, νούμερα και προβλήματα. Πρώτον, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα το Καφτατζόγλιο για την άδεια της πυρασφάλειας, συν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ηλεκτρομηχανικούς εγκαταστάσεις, είναι πράγματι 2 προβλήματα υπαρκτά. Το ένα πρόβλημα απορρέει από την υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψα, την ανέφερε πριν, στις 31/8, και αφορά όλα τα αθλητικά κέντρα της Ελλάδος, τα οποία πλέον θα συμμορφωθούν, γιατί πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Και δεύτερον, οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Σας ενημερώνω λοιπόν για τα εξής. Και για τα δύο αυτά, το Καφτατζόγλιο και η διοίκησή του έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες μελέτες. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες και ο στόχος είναι το πρώτο εξάμηνο του 2024, σας ανακοινώνω και ημερομηνία με χρονοδιάγραμμα, θα έχουν και τα δύο ικανοποιηθεί. Άρα, το πρώτο εξάμηνο του 2024, το Καφτατζόγλιο θα έχει μια απόλυτη λειτουργία όσον αφορά και τις ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, που σήμερα είναι πρόβλημα, και την άδεια πυρασφάλειας. Δεύτερον, τα ποσά που θα απαιτηθούν.
Μόλις τη Δευτέρα, στην ανακοίνωση που έκανα με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το ΆΚΑ, είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω και στα μέσα ενημέρωσης και στον κόσμο του αθλητισμού το τι προβλέπει ο προϋπολογισμός αυτός για το Υπουργείο Αθλητισμού. Προβλέπει λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι, τη μεγαλύτερη αύξηση επίπεδο Υπουργείων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αθλητισμού όσο αφορά τις μεταβιβάσεις για ανάπτυξη του αθλητισμού. 30% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, σε επίπεδο ποσών, 13,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα είναι τα χρήματα που θα έχει το Υπουργείο Αθλητισμού για μεταβιβάσεις στοχευμένα για ανάπτυξη. Ανάπτυξη υποδομών, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που αναφέρω τώρα. Πλέον αυτόν ανέφερα ότι 1 εκατομμύριο ευρώ κατατίθενται αμέσως στο Καφτατζόγλιο, 1 εκατομμύριο ευρώ για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης του Καφτατζόγλιου, το ποσό για την πυρασφάλεια και την εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών αυτών, αποκατάσταση του ηλεκτρομαγνητικού πλαισίου, δεν ξεπερνάει τις 700.000. 1 εκατομμύριο λοιπόν κατατίθεται για την επισκευή αυτών που αναφέρατε πριν, και αυτή είναι η απάντηση που σας δίνω, ότι το Καφτατζόγλιο θα ξανααποκτήσει και την έγκλη του και τη λειτουργικότητά του, με μία όμως προϋπόθεση. Όπως όλα τα εθνικά στάδια και όπως όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, προτεραιότητα είναι η ασφάλεια αθλητών, φιλάθλων, προπονητών και του κόσμου του αθλητισμού γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ.